Βουλευτή του ΔΥΚΟ, τον Χρήστο Σαββίδη. Να δούμε τι έγινε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Κύριε Σαββίδη, χαιρετώ. Επειδή ξέρω, δεν μπαίνω στο θέμα μου, γιατί ξέρω ότι θέλω να σχολιάσετε και το τι είδαμε, καθότι έτσι από την επαρχία. Να είμαι ειλικρινής, σχεδόν όλους όσους δείξατε στα... Ψηφοφόρησα. Τους γνωρίζω όλους. Όλους άπαντες. Η κυρία Ολυμπία Αθανασιάδη είναι και συγγένισσα μου, είναι και συγχωριανή μου. Τους ξέρω όλους και πραγματικά πάρα στην Πάφο είναι όλοι συγγενείς και πάντα είναι και όλοι στη Λευκοσία. Είμαστε πολλοί. Ναι. Και εμένα η καταγωγή μου βεβαίως είναι από την Πάφο. Τώρα, κύριε Σαββίδη, πάμε στα χθεσινά για το σχολικό εκφοβισμό, διότι εκεί ακούσατε διάφορα και νομίζω και το δικό σας συμπέρασμα είναι ότι ανησυχείτε για το πρόβλημα, αφού ένα στα τέσσερα παιδιά είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού. Από την άλλη, διαπιστώνετε κι εσείς, όπως όλοι μας, όπως είδαμε και πριν με την υπόθεση του παιδιού θύμα ενδοοικογενειακής βίας που επέστρεψε στο σπίτι επειδή δεν τα έβρισκα μεταξύ τους οι αρμόδιοι ή να κάνουν τη σωστή διαδικασία, ότι δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Από το Υπουργείο Παιδείας, οι ψυχολόγοι εκπαιδευτικοί λένε δεν έρχονται κοινωνικοί λειτουργοί. Όλα αυτά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Μην λέμε ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία και πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στην παιδεία. Πρέπει να έχουμε πολυθεματικές, πρέπει να έρθουν μαζί οι υπηρεσίες. Η δάλλος δουλειά δεν γίνεται και το πρόβλημα θα διωγγώνεται. Διωγγώνεται. Μάλιστα. Πραγματικά ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή bullying, όπως ήθισε να λέγεται. Και θα λέω ότι ναι, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά στην Κύπρο τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Το ποσοστό αυτό των μαθητών που δέχονται σχολικό εκφοβισμό μεγαλώνει. Και το ανήσυχο είναι ότι ενώ έχουν ψηφιστεί και νομοθεσίες, έχει ψηφιστεί νομοθεσία 2020, δυστυχώς εδώ και τρία χρόνια η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει μείνει ανενεργή. Μετά από δικές μας πιέσεις ως Σχολευτική Επιτροπή της Παιδείας, η Υπουργός έχει ανταποκριθεί, έχει φέρει ένα καινούριο νομοσχέδιο τροπολογίες πάνω στο επιστάμενο νόμο, τις οποίες θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, για να δούμε ποιες τροπολογίες θέλουν να γίνουν για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Το δεύτερο το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, των Υπουργείων. Δεν μπορεί να δεχτεί η καταγγελία, παράδειγμα, ότι προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας να μιλήσει μαζί με το Υφυπουργείο Πρόνοιας ή το Υφυπουργείο Πρόνοιας να μιλήσει με άλλες υπηρεσίες και να μην μπορούν ήδη μεταξύ τους να επικοινωνήσουν. Είναι τρομακτικό αυτό. Να. Το τρίτο βασικό δεδομένο το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι υπάρχει έλλειψη ψυχολόγων σε σχολικές μονάδες. Είναι μικρός ο αριθμός σε σχέση με το πρόβλημα και εδώ θα πρέπει αυτή να εστιάσουμε... Αυτή είναι παλιά διαπίστωση. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ γίνονται διαπιστώσεις χρόνια τώρα δεν υπάρχει αύξηση των εκπαιδευτικών ψυχολόγων. Ακριβώς, δηλαδή δεν υπάρχει μια θετική συσχέτιση του προβλήματος με τον αριθμό των ψυχολόγων. Με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορούν ήδη οι σχολικές μονάδες να ανταποκριθούν. Και από την άλλη, εστιάστηκε το πρόβλημα ότι πολλές φορές πολλοί γονείς αλλά και οι σχολικές μονάδες αποκρύπτουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Δεν γίνονται καταγγελίες. Είτε από φόβο μήπως η ίδια η σχολική μονάδα μείνει εκτεθειμένη ή μήπως οι γονείς διωγγωθεί το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα να αιωρείται, να διωγγώνεται και να μεγαλώνει. Τώρα, προβήκατε εσείς σε μια καταγγελία χθες, κύριε Σαββίδη, για ένα περιστατικό στην Πάφο λιθοβολισμού μαθήτριας που έτσι προκάλεσε και αναστάτωση. Ποια ήταν η δική σας πληροφόρηση για αυτό το θέμα? Εντελώς, ενώ βρισκόμαστε στη συνεδρία, δέχτηκα τηλεφώνημα από η συγγενή του παιδιού και μου λέει ότι φίλε, έχουν το παιδί. Βρίσκεται στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, έχει ρεχτεί πέτρα στο κεφάλι, δεν κάνουν τίποτα, μου λέει, εδώ και 24 ώρες και θέλω να το καταγγείλεις αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Αν δείτε επίθεση και δηλώσεις του συγγενή, το γνωρίζω το προσωπικά του συγγενή, ότι τρεις φορές δέχτηκε το παιδί αυτό εκφοβισμό, τη μια φορά όπως μου έχει πει προσωπικά στο τηλέφωνο του ρίξαν χώματα, την άλλη φορά το έχουν σπρώξει και χθες πέτρα. Και το παράδοξο και αυτό που τελικά αποδεικνύει το γεγονός, τελικά καταγγελία δεν έχει γίνει αυτή
Ναι. Γι' αυτό, άμα επιτρέπετε, βάζουμε στη συζήτηση τον υπεύθυνο του ΤΑΕΠΑΦΟΥ, που χθες έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη δική σας καταγγελία. Πάμε στον Μιχάλη Νικολάου, να δούμε αν το διερευνήσατε τελικά και όντως ήταν ατύχημα, κύριε Νικολάου, το χθεσινό. Δεν έχουμε ήχο, κύριε Νικολάου. Η υπόθεση αυτή δεν είχε καταγγελθεί στην αστυνομία. Ναι. Ενημερωθήκαμε μέσω μαζικής ενημέρωσης, χθες γύρω στο μεσημέρι. Αμέσως ενεργήσαμε αυτόβουλα. Ήρθαμε σε επαφή με πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του φερόμενου θύματος, οι οποίοι το έχουν χαρακτηρίσει ως ατύχημα. Γι' αυτό και δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία. Ως μας έχουν αναφέρει, το παιδάκι δεν είπε στις σοβαρές σωματικές κακώσεις. Απλώς έφερε χτύπημα στο κεφάλι και εξού και κρατήθηκε για σκοπούς παρακολούθησης, όμως δεν είχε σωματικές βλάβες. Παρατάφτα εμείς συνεχίζουμε τις εξετάσεις, αυτόβουλα και πάλι, στο χώρο του σχολείου, ώστε να εξακριβωθεί επακριβώς τι συνέβη. Ναι. Διότι χθες τελικά ήταν από πέτρα το χτύπημα στο κεφάλι, κύριε Νικολάου. Πέτρα. Βεβαίως. Επειδή χθες κάνατε λόγο για ατύχημα εσείς. Έτσι το έχουν χαρακτηρίσει οι γη του παιδιού, ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε σκοπιμότητα στο να χτυπήσει το παιδάκι του. Απλώς το έχουν χαρακτηρίσει την πράξη ως ατύχημα και όχι ως εσκεμμένη πράξη. Ναι, δεν ξέρω, κύριε Σαββίδη, αν θέλετε να. Αγαπητή κυρία Σάβα, τον κύριο Νικολάου τον γνωρίζω πολύ καλά και τον ξέρω και τον αγαπώ. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Αλλά το να δέχεσαι μια πέτρα στο κεφάλι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν βρέχει ο ουρανός πέτρες, κάποιος έριξε την πέτρα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Κύριε Σαββίδη, εξού και έχω αναφέρει. Ναι. Σωστά. Ότι θα προχωρήσουμε αυτόβουλα στην περαιτέρω διερεύνηση. Οι γονείς απλώς το έχουν θεωρήσει ως ατύχημα και όχι εσκεμμένη πράξη. Οι γονείς δεν σας είπαν ότι και στο παρελθόν, όπως είπε ο κύριος Σαββίδης, το παιδάκι ήταν θύμα σχολικού εκφοβισμού? Όχι, δεν μας έχουν αναφερθεί τέτοια γεγονότα. Mm-hmm. Δεν μας έχουν αναφερθεί τέτοια γεγονότα. Τα έχει αναφέρει συγγενικό του πρόσωπο, αγαπητή Κάτια, το οποίο έχει κάνει και δηλώσεις ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς αποδεικνύονται εις πολλάγης, αγαπητή κυρία Σάβα, ότι αυτό που έχουμε μπει και καταγράψει στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ότι τέτοια φαινόμενα πάρα πολλές φορές, ήδη οι γονείς, ήδη οι σχολικές μονάδες δεν τα καταγγέλουν. Και αυτό είναι το παράπονο το οποίο έχουμε ακούσει από την υπηρεσία των ψυχολόγων στο Υπουργείο της Παιδείας. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς το παιδί είναι καλά, έχει νοσηλευτεί 24 ώρες. Εκείνο το οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι πώς λύνουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι. Γιατί πολλές φορές πολλά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται οι ίδιοι γονείς ποιες είναι οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού. Αν είναι λεκτικός εκφοβισμός, αν είναι μη λεκτικός εκφοβισμός, αν είναι απομόνωση ή αποκλεισμός, είναι εκφοβισμός από μια ομάδα, μια δραστηριότητα, αν είναι εξαναγκασμό να κάνεις μια πράξη. Όλα αυτά εμείς πρέπει να τα καταγράψουμε μέσα από τη νέα τροπολογία του νομοσχεδίου. Έτσι ώστε να υπάρχουν τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Τώρα, κύριε Νικολάου, το σημαντικό είναι ότι παρόλα και τις αναφορές και από τους γονείς κλπ., εσείς συνεχίζετε, πάτε και στο σχολείο να δείτε, να εξετάσετε και το χθεσινό και αν υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Σίγουρα. Διότι είναι πολλές και οι καταγγελίες και στην αστυνομία, σε κάθε επαρχία. Κύριε Νικολάου, και επίσης αποδεσμεύσω, δεν ξέρω αν έχετε ένα σχόλιο σε σχέση με αυτή την υπόθεση που έφερε στο φως η εφημερίδα Φιλελεύθερος για το κοριτσάκι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που τελικά δεν κατέστη εφικτό να προκύψει δικαστικό διάταγμα απομάκρυνσης, διότι είπε το δικαστήριο ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, ούτε εσείς ούτε οι υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίας στην ΠΑΦ. Να αναφέρω ότι δεν σχολιάζουμε την οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την έκδοση του λόγου διατάγματος ή οποιασδήποτε άλλη απόφαση. Όσον αφορά τη διερεύνηση, εγώ έχω υποχρέωση να αναφέρω ότι η υπόθεση διερευνήθηκε με λεπτομέρεια και έγκαιρα. 28 Δεκάτου καταγγέλθηκε, 17 Εντεκάτου, δηλαδή μετά από 20 μέρες, συμπληρώθηκαν οι εξετάσεις με ιατρική εξέταση του παιδιού, λήψη καταθέσεων και καταχωρήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου με κατηγορούμενους τους δύο κηδεμόνες. Αυτό που εκκρεμεί είναι η εξέταση του παιδιού από παιδοψυχολόγο, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο ευθύνεται η αστυνομία. Ναι. Έχουμε ενημερώσει γραπτό στη σχετική υπηρεσία, δηλαδή τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας,
και όπως γίνεται πάντοτε, λειτουργός της υπηρεσίας αυτής σε συνεννόηση με λειτουργών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας θα πρέπει να διευθετήσουν τις συναντήσεις ώστε να εξεταστεί το παιδί, η οποία θα πρέπει να γίνει σε 3-4 συναντήσεις, γνωρίζω εμπειρικά, ώστε να εξαχθεί ένα συμπέρασμα ως προς την ψυχολογική καταστάση του παιδιού. Να. Στο μεταξύ όμως έχει επιστρέψει στο σπίτι, στους κηδεμόνες του το παιδί. Έχει κάποιο ρόλο για αστυνομία, επιτήρηση, σας δόθηκε από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας κλπ. Να επιθεωρείτε κι εσείς. Ήταν απόφαση του δικαστηρίου. Ήταν η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν σχολιάζουμε. Εμείς όχι, λέω, το δικαστήριο αποφάσισε όσο αποφάσισε. Τώρα η αστυνομία το αφήνει και περιμένει νέα ενημέρωση, μη γίνεται προκύψει νέα, δεν ξέρω, καταγγελία να ασχοληθεί εκ νέου η αστυνομία για αυτή την υπόθεση, επί του παρόντος. Δεν έχουμε οποιαδήποτε δικαίωμα παρέμβαση στην οικογένεια στο παροστάδιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου. Και εσάς, κύριε Σαββίδη. Καλή συνέχεια να έχετε και οι δύο. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ.